Ενάντια στο προεδρικό διάταγμα που υποβαθμίζει, όπως υποστηρίζουν, την καλλιτεχνική εκπαίδευση, μέλη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου Παραρτήματος Λάρισας προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας, παραδίδοντας ψήφισμα στους αντιπεριφερειάρχες Λάρισας Βασίλη Πινακά και Γιάννη Μπουτίνα. Στηρίζουμε τους τοπικούς καλλιτέχνες, στηρίζουμε όλους που ασχολούνται με τον πολιτισμό μέσα στη Θεσσαλία και το κάνουμε έμπρακτα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ένα παραπάνω λόγο, γιατί η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη με σχολή χορού ανωτέρα μετά την Αθήνα που έχει ιδρύσει σχολή χορού. Η Λάρισα έχει ένα από τα καλύτερα δημοτικά οδεία και για αυτό το λόγο εμείς θα στηρίξουμε προς την κεντρική εξουσία το αίτημα αυτό των εκπροσώπων του καλλιτεχνικού χώρου του πολιτισμού. Τα μέλη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου ζητούν μεταξύ άλλων κατάργηση του νόμου που υποβαθμίζει τις καλλιτεχνικές σπουδές και μειώνει τα εργασιακά δικαιώματα και μισθολογική κατάταξη όλων των αποφύτων καλλιτεχνικών σχολών στην κατηγορία της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Επίσης, ζητούν δημιουργία δημόσιων και δωρεάν κέντρων καλλιτεχνικής παιδείας με ενιαίο πρόγραμμα σπουδών. Καταρχήν, ένα χρόνο μετά ακριβώς από την προηγούμενη κινητοποίηση που έγινε 10 Γενάρη πέρυσι, με πάλι αρκετά προβλήματα για τους καλλιτέχνες, είμαστε ξανά εδώ για το κατάπτυστο αυτό προεδρικό διάταγμα που έφερε η κυβέρνηση λίγο πριν τελειώσει η χρονιά, που υποβαθμίσει τις καλλιτεχνικές μας σπουδές. Θεωρούμε ότι αυτή η υποβάθμιση θα μπλοκάρει την πρόθεση των γονέων για την εκπαίδευση την οδιακή. Οπότε συμμετέχουμε και εμείς αυτήν όλη την κινητοποίηση, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει εξαιρεθεί κατά μία έννοια ο μουσικός τομέας, αλλά θεωρούμε ότι στο μέλλον μπορεί πάλι να μπει σε κίνδυνο και είναι και οι σπουδές μας πάρα πολλά χρόνια.